«Τους σκότωσα όλους». Αυτή ήταν η φράση που καταδίκασε τον Αμερικανό μεγιστάνα Ρόμπερτ Τάρστ. Την φράση την ψιθύρισε στον εαυτό του κατά τη διάρκεια γυρισμάτων ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, έχοντας ξεχάσει ανοιχτό το μικρόφωνό του. Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τη δολοφονία της στενής του φίλη Σούζαν Μπέρμαν πριν από 15 χρόνια. Ο Μπομπ Ντάρστ δεν σκότωσε τη Σούζαν Μπέρμαν. Είναι έτοιμος να δώσει τέλος σε όλες αυτές τις φήμες και τις εικασίες. Είμαστε εξοργισμένοι γιατί οι τοπικές αρχές του απαγγέλουν κατηγορίες και τον κρατούν εδώ. Είμαστε έτοιμοι να πάμε στην Καλιφόρνια για τη δίκη. Ο Ρόμπερτ Ντάρστ συνελήφθη σε ξενοδοχείο της Νέας Ορλεάνης και ετέθη υποκράτηση κατόπιν αιτήματος της αστυνομίας του Λος Άντζελες, όπου και θα γίνει η δίκη του. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που ο 71 ετών μεγιστάνας των κτήματων μεσητικών έχει προβλήματα με τη δικαιοσύνη. Ήταν ύποπτος για δύο ακόμη θανάτους, τη σύζυγου του που εξαφανίστηκε το 1982 και έκτοτε έχει κηρυχθεί νεκρή, και του γείτονά του, το πτώμα του οποίου βρέθηκε διαμελισμένο το 2001. People were starting to talk about him as a suspect.